σε Μάρκο Σεφερλή. Φωτογραφίες δεν θέλατε. Ναι, όντως. Από χρύο, από χιονιά. Μάρκο μου, δεν υπάρχει. Αυτό είναι μαλλιά ή καπέλο? Καπέλο με μαλλιά. Είναι σωματωμένα, αραμένα επάνω. Ναι, καπέλο. Κάναμε μια λήψη για αναψυχιοκαταψύχτη, γι' αυτό. Μ' αρέσει που το ζεις, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, βέβαια, έτσι είναι. Μα τι. Λοιπόν, έχουμε πληροφορίες. Και ποιες είναι αυτές? Τώρα και μέσα από ένα μήνυμα που μας έστειλε η φίλη μας η Ελένη, να τη στείλουμε και πολλά φιλιά, που λέει αν θα υποδηθείς φέτος στις παραστάσεις το καλοκαίρι τον Τρίφωνα Σεφερλή. Τον Τρίφωνα Σεφερλή. Το ίδιο, ναι. Τον Τρίφωνα Σαμαρά. Στο λέω αυτό, γιατί εμείς είχαμε ακούσει εντωμεταξύ ότι πολλές φορές τα γυρίσματα και του Fab Five και όχι μόνο, ο Τρίφωνας Σαμαράς σε έκανε. Ναι. Έκανε αναπαράστασή σου, σε μιμούταν για να κάνει τον κόσμο να γελάει. Ναι, ναι. Εσύ θα παίξεις θέμα... Τρίφωνα Σαμαρά. Πριν από λίγο μίλησα με τον Τρίφωνα Σαμαρά, επειδή γιορτάζει και αύριο και με πήραμε καλέ στη γιορτή του και με λατρεύει όπως του λατρεύω κι εγώ. Έτσι, έτσι. Και μου είπε ότι με είχε δει και στην Τατιάνα τελευταία φορά. Μου λέει, ήσουν ίδιος, ίδιος ήσουν. Με το μαλλί αυτό. Ναι. Μου λέει από πίσω ήμασταν ίδιοι. Λέω, μην το λες αυτό. Μία σχέση. Εννοούσε το μαλλί βέβαια και το... το όλο σύνολο, το μαύρο παντελόνι. Λοιπόν, εντάξει, τον Τρίφωνα τον έκανα το καλοκαίρι, είχε μεγάλη επιτυχία. Ο Τρίφωνας, δεν το λέω ότι είχα επιτυχία εγώ, απλά άρεσε το νούμερο πολύ γιατί ήταν πολύ αγαπητός ο Τρίφωνας στον κόσμο, σε μικρούς και μεγάλους. Και η σάτυρα στο πρόσωπό του πιστεύω ότι έβγαζε αυθόρμητα το γέλιο. Φέτος δεν ξέρω αν το επαναλάβω, γιατί γενικά φροντίζω να μην επαναλαμβάνω τα ίδια πρόσωπα και πράγματα, αλλά δεν πιστεύω ότι και το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει πολλά να δώσει. Πέρσι μονοπόλησε το ενδιαφέρον στο Dancing with the Stars και πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο να το σατυρίσω. Φέτος δεν νομίζω, είναι όλο το πράγμα ένα. Και δεν νομίζω ότι είχε μεγάλη απήχηση το Fab Five, πώς λέγεται. Τον Fab Four έχει γίνει τώρα. Τον είδαμε και στο Σανίδη τον Τρίφωνα. Πώς? Σου αρέσει σαν ηθοποιός. Τον είδαμε και στο Σανίδη τον Τρίφωνα. Τον είδατε στο Σανίδη. Ευτυχώς ο Σανίδη δεν ήταν βρεμένο. Εντάξει, αν ηθοποιό δεν έχω δει. Δεν πιστεύω ότι και ο Τρίφωνας έκανε τον ηθοποιό γιατί θέλει να κάνει καριέρα ηθοποιού. Απλά στην Ελλάδα έτσι συμβαίνει. Όταν είσαι στην επικαιρότητα, σου γίνονται διάφορες προτάσεις και εντάξει, τις αποδέχεσαι ή όχι. Πιστεύω ότι το τόλμησε ένας άνθρωπος που του αρέσει να ρισκάρει να παίζει με όλα αυτά που του συμβαίνουν. Αλλά δεν νομίζω ότι το βλέπει πολύ σοβαρά ή ότι θα ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελμα του ηθοποιού ταυτόχρονα με τον κομμωτή. Δεν ξέρω, δεν τον είδα εγώ πώς παίζει για να τον κρίνω. Απλά δεν νομίζω ότι το έκανε και αυτός έτσι επαγγελματικά. Συνειδητά ήξερε δηλαδή τι κάνει. Μάρκο μου, ξέρεις γιατί γελάω. Έκανε την πλάκα του. Γελάω αυτή τη στιγμή πάρα πολύ και γελάω μόνη μου γιατί ξέρω ότι πολλοί κόσμος μας βλέπει από το γυμναστήριο από καφετέρες όπου είναι στα θόρυβο. Και σκέφτομαι τώρα ότι βλέπει εμένα καλή ώρα εδώ. Με ένα καπέλο ρωσικό. Συγγνώμη, αυτό είναι καλύτερο. Εσύ αυτό είναι πιο ωραίο. Με το καπέλο το γκουρνού και που λένε Τρίφωνα Σαμαρά. Πραγματικά τι θα μπορεί να υποθέτει να σκέφτεται. Να το δυναμώσω για λίγο πολύ. Βλέπει λογικό είναι αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Τι δεν σου αρέσει στο Fab Five, γιατί πιστεύεις ότι δεν πήγε τόσο καλά, δεν έκανε ας πούμε τα νούμερα που περίμενα να κάνει? Πιστεύεις ότι φταίει η συνταγή, ας πούμε, η ομάδα? Πιστεύω ότι το κόνσεπτ όλο, δεν ξέρω κατά πόσο στην Ελλάδα θα μπορούσε να πιάσει το κόνσεπτ αυτό και γενικά η πεντάδα όλη όπως στήθηκε. Σου λέω, δεν έχω άποψη για την επιλογή των προσώπων, γιατί δεν είμαι εγώ διευθυντής καναλιού, ούτε παίρνω εγώ τις αποφάσεις. Ή άμα ήμουν διευθυντής καναλιού, δεν ξέρω αν θα έκανα, έβαζα αυτή την εκπομπή στο πρόγραμμά μου. Αλλά πιστεύω ήταν too much, να σου το πω με λίγα λόγια, με δύο λέξεις, όλο αυτό που έβγαζε αυτή η εκπομπή. Δηλαδή, στο Dancing with the Stars, ο Τρίφωνας είχε μια χαριτομενιά, ξεχώριζε από όλους τους άλλους, ήταν κάτι διαφορετικό, έβγαζε χιούμορ, ήθελε να το βλέπεις, δεν το χόρτενες. Τώρα, εκεί στο Fab Five, το χορτάσαμε όλο αυτό το πράγμα. Έχεις δηλαδή, δίκιο. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ. Έχεις δίκιο, Φτάνει. Μάρκο μου. Ξέρεις τι θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μάρκο, γιατί ξέρω ότι γενικότερα εσείς οι κομικοί ηθοποιοί είστε πολύ ευαισθητοποιημένοι, αλλά ξέρω για σένα και έχω ακούσει και πάρα πολλά για την αγάπη που έχεις στα παιδιά, όχι μόνο για την αγάπη που σου έχουν. Και θέλω τώρα να αλλάξουμε τελείως θέμα και να σου πω κάτι άλλο σοβαρό που έχει προκύψει και μάλιστα ετέθηκε συγκεκριμένο ερώτημα και στη Βουλή. Και αφορά τα 18 σχολεία του νομού Αττικής, όπου είχαμε
κρούσματα δυστυχώς μέχρι λιποθυμιών, που αφορά παιδάκια τα οποία δεν έχουν να φάνε και έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Η απάντηση που πήρε βέβαια το ερώτημα αυτό ήταν ότι θα κάνουν κάτι, συγκεκριμένα θα φροντίσουν να βρουν κουπόνια της αξίας του 1 και των 2 ευρώ για να βρεθεί λύση, κάτι το οποίο είναι αστείο. Θέλω να μου πεις εσύ, εν έτη 2012, δεν μιλάμε για κάποια τριτοκοσμική χώρα, έτσι. Μιλάμε για την Αττική, για την Ελλάδα, συγκεκριμένα στην πρωτεύουσά μας εδώ γύρω, για παιδιά, ότι φτάσαμε στο σημείο να μην έχουν να φάνε και να λιποθυμάνε στα σχολεία. Και απορώ πως δεν έχει πάρει μεγάλη έκταση αυτό το θέμα ακόμα, έτσι. Δεν είναι αστείο αυτό που. Δεν είναι καθόλου αστείο, είναι πολύ σοβαρό. Λέξη αυτή, είναι ντροπή, η μόνη λέξη είναι αυτή. Είναι ντροπή, πιστεύω. Εντάξει, ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Αυτό είναι ότι ξεχύλισε το ποτήρι να φτάσουν στο σημείο αυτό να λιποθυμάνε παιδιά. Από την πείνα, ας πούμε. Είναι ντροπή γενικά για όλο αυτό που συμβαίνει και δεν βλέπουμε και κανέναν να ενδιαφέρεται όχι για τα μικρά παιδιά, ούτε για τα μικρά παιδιά. Δεν ενδιαφέρονται για τους ηλικιωμένους, δεν ενδιαφέρονται για τους συνταξιούχους γενικά. Για το τι γίνεται γύρω μας, ότι υπάρχει μια αθλειότητα, δηλαδή που δεν ξέρω πού θα φτάσει. Αλλά το ότι φτάνουμε σε αυτό το σημείο είναι μεγάλη ντροπή και έσχος για όλους αυτούς που κυβερνάνε και για όλους αυτούς που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση. Και είναι και ρεζιλίκιος θρασίτα το να λες, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική, ότι να δίνεις κουπόνια 1-2 ευρώ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αστείο, παιδιά. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι να πω. Εξοργιστήκαμε, γι' αυτό το συζητάω και μαζί σου. Γιατί... Έχουν το θράσος και βγαίνουν και λένε ότι δεν διαβάσανε το μνημόνιο που υπογράψανε. Καλά. Για ένα ολόκληρο λαό. Τι μου λες τώρα για τα παιδάκια θα νοιαστούνε που δεν έχουν να φάνε. Έχουν το θράσος να βγαίνουν και να λένε, σας βάλαμε στο λούκι χωρίς να διαβάσουμε. Αυτή η λογική είναι το να βάλεις ενάντια σε ηλικιωμένους και παιδάκια που είναι οι πιο απροστάτευτες ομάδες κοινωνικά. Για μένα δεν έχει καμία αυτό διαφορά δείχνει... από αυτούς που χτυπάνε τα παιδάκια τα Χριστούγεννα και τους παίρνουν τα λεφτά από τα Κάναντα. Είναι επικίνδυνη, είναι αδυσόπιτη, είναι απίστευτη. Αυτό λέμε. Δηλαδή το πράγμα δεν έχει. Δεν μπορεί να τους σχολιάσεις. Διάβαζα ένα άρθρο στην εφημερίδα σήμερα για τους χρήσιμους ηλίθιους που έλεγε. Ας πω, μην πάμε σε βαθιά ανάλυση, αλλά ας κρατήσουμε αυτό, η χρήσιμη λύθη. Έτσι. Μάρκο μου, τι να πω. Αυτό ναι. Που θέλω να πω εγώ, επί τη ευκαιρία τώρα με σένα στην παρέα μας, γιατί εντάξει, όχι ότι μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο, αλλά σίγουρα επειδή εμείς σαν κανάλι το συζητήσαμε σε όλα τα παγαδάκια που στείνουμε, παρακαλώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο, μα πραγματικά το λέω όμως, ότι ό,τι μπορεί ο καθένας δεν εννοώ τόσο απαραίτητα λεφτά που ξέρω ότι είναι δύσκολο. Αντικείμενα, παιδιά. Μα δεν έλυσε αυτή, Νικολέτα. Μα πάντα αυτό γίνεται. Όλος ο κόσμος βοηθάει και όλοι αυτοί ξέρουν ότι στο τέλος ο κόσμος μεταξύ του θα βρει τη λύση και ο ένας θα βοηθάει τον άλλον. Και πάντα έχει αποδειχθεί ότι όταν χρειάζεται, όταν γίνεται ένας τηλεμαραθώνιος, μαζεύονται εκατομμύρια ευρώ από όλο τον κόσμο, από όλους εμάς. Εντάξει, ο καθένας από το υστέρημά του δίνει από 1 ευρώ έτσι. Μέχρι 1.000 ευρώ έτσι. Για να βοηθήσει όλους αυτούς που έχουν ανάγκη. Αλλά ως πότε θα γίνεται αυτό? Ως πότε όλα αυτά τα λεφτά που έχουν κρατηθεί από τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει τόσα χρόνια, που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους και δεν την παίρνουν με τον τζαμπουκά αυτό ότι δεν δίνουμε. Ως πότε θα γίνεται αυτό? Ως πότε ο ένας θα βοηθάει τον άλλον? Είναι μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Έχω βρεθεί σε τηλεμαραθώνιο για παιδιά. Υπήρχε, δεν θα πω το όνομα, πολιτικός, γυναίκα, η οποία ζητούσε επίμονα όλο το βράδυ από τον υπεύθυνο πλατό τι ώρα θα βγω στο γυαλί. Και μην με βγάλετε μετά τις 12, γιατί οι ψηφοφόροι μου είναι μετά τις 12 δεν βλέπουν τηλεόραση. Το κοινό μου λέει δεν βλέπει μετά τις 12. Και γυρνούσαμε και την κοιτούσαμε όλοι με ανοιχτό το στόμα. Προβεβλημένη πολιτικός. Νέα, πολύ από νέα. Από εκεί πέρα, τι να πούμε τώρα. Μάρκο, να πούμε ότι εσύ βοηθάς ένα αγοράκι 9 χρονών. Του παρέχεις ιατρική περίθαλψη. Το διάβασα ένα δημοσίευμα. Ναι. Ναι. Κακώς έγινε το δημοσίευμα. Εντάξει, όχι, δεν το βοηθάω για να δημοσιευτεί. Όχι, Μάρκο, μου το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ, αλλά. Μάρκο, μου το ξέρουμε αυτό, να είσαι σίγουρος. Εγώ αυτό που θέλω να πω τώρα. Η ψυχή τους δεν. Για να. Γιατί. Έτσι ακριβώς, Ιωάννα μου. Θέλω να πω ότι επειδή εμείς εδώ πέρα είμαστε και λίγο οικογενειακό το κλίμα, με την καλή την έννοια. Μιλάω στο κανάλι μας, στο Star Channel, και επειδή ειδικά έχει να κάνει με παιδιά που τα παιδιά δεν θέλουν τίποτα. Έχουμε ευαισθητοποιηθεί και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά συγκεκριμένα το κομμάτι αυτό. Που μάθαμε για τα παιδιά στα σχολεία, σας παρακαλούμε πάρα πολύ όλους εσάς να πάρετε τηλέφωνο. Μπορώ λίγο να έχω το τηλέφωνο του σταθμού. 211-189.000, θα περάσει και τώρα κάτω από την οθόνη σας.
Και θέλουμε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, όσοι γνωρίζετε ότι γίνονται τέτοιου είδους πράγματα σε σχολεία, με παιδάκια, με λιποθυμίες, είτε είστε γονιός. Κρούσματα σε 18 λοιπόν σχολεία στην Αττική. Συγκεκριμένα υπάρχουν παιδιά που λιποθυμούν, που οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τους προσφέρουν ούτε ένα πιάτο λοιπόν φαγητό, γιατί υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι άνεργοι. Έτσι. Και μιλάμε για οικογένειες οι οποίες πριν από 1-2 μήνες δουλεύανε κανονικά και ήταν όπως όλοι εμείς. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν άνεργοι γονείς, δεν έχουν να στείλουν τα παιδιά τους, δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Λοιπόν, χρήματα, τρόφιμα, ρούχα, όποιος θέλει μπορεί να βοηθήσει, να επικοινωνήσει με το 211-189.000. Εδώ θα δημιουργήσουμε επιτροπές στο ΣΤΑΡ και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και μη χειρότερα να λέμε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, Μάρκο μου. Λοιπόν, Μάρκο Σεφερλή, δεν θέλω να φύγουμε με μουτράκια, ούτε εμείς ούτε εσύ, όπως όπως και να έχει. Εγώ πήγα να φύγω κυριολεκτικά από το πλάνο, βέβαια. Θα επαναλάβουμε εμείς, Ιωάννα μου, όλο αυτό και μέσα από το Facebook και μέσα από το Twitter μας και μέσα φυσικά και από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μάρκο μου, θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας, που υπάρχεις, που προσφέρεις γέλιο, γιατί είναι ό,τι πιο σημαντικό σήμερα στην ζωή μας, γιατί εντάξει. Και ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Νικολέτα, εγώ αυτό έχω να παρατηρήσω, ότι παρόλη την κρίση που υπάρχει, πιστεύω ότι ο κόσμος στο θέατρο έχει αυξηθεί. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ αντιλαμβάνομαι και στο θέατρο το δικό μου, αλλά και στα άλλα που μαθαίνω. Μας το λένε όλοι οι ηθοποιοί αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος, επειδή δεν έχει άλλη διέξοδο, πάει στο θέατρο να περάσει καλά, να διασκεδάσει. Προτιμάνε τις κωμωδίες, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πραγματικά αυτό που γίνεται φέτος, πιστεύω, στην εποχή αυτή, εγώ δεν το περίμενα. Και είναι λόγια που αυτά που εσύ τα λέει και ο κόσμος. Δηλαδή, ερχόμαστε εδώ να περάσουμε καλά, να γελάσουμε, γιατί πλέον δεν υπάρχει τίποτα που να μας δώσει έτσι ένα σημάδι ότι μπορεί να καλυτερέψει η ζωή μας. Τουλάχιστον εδώ ξεχνιόμαστε και φεύγουμε άλλοι άνθρωποι. Έτσι. Τι να πω. Εμείς αυτό μπορούμε να προσφέρουμε, αυτό κάνουμε και μακάρι να αλλάξουν όλα προς το καλύτερο. Είμαι σίγουρη, Μάρκο μου. Είμαι σίγουρη. Πιστεύω ότι θα αλλάξουν, ναι. Είμαι σίγουρη. Σ' αφήσουμε τώρα, σ' αφήνουμε να πας να κάνεις το μοντέλο, όπως εσύ ξέρεις, με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φιλά και πολλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε παρακαλώ πολύ άλλη μια φορά το τηλέφωνο, αν μπορώ να το δω, 211. Δεν το θυμάμαι να το μάθω ποτέ. 211.